να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί διαλέξατε αυτό το χώρο? Είμαστε στο Ψηρή, σε μια βιοτεχνία, σε ένα παλιό υποδηματοποιείο. Mm-hmm. Σε μια βιοτεχνία που, όπως είπατε, κατασκευάζει παπούτσια. Γιατί εδώ, πρώτα απ' όλα, δεν το κάναμε με όρους νοσταλγίας, δηλαδή μιας Αθήνας που χάνεται, που μας αφήνει κτλ. Επιλέξαμε αυτό τον χώρο γιατί νομίζω ότι αυτός ο χώρος είναι μια ψηφίδα που δίνει τον πλούτο που έχει η Αθήνα. Και έναν πλούτο που πρέπει όχι απλά να υπερασπιστούμε, ένα πλούτο πάνω στον οποίο πρέπει να χτίσουμε, ένα πλούτο που πρέπει να ακούσουμε, να φουγκραστούμε και μαζί με αυτό να δουλέψουμε. Η Αθήνα δεν πρέπει να γίνει απλά ένα τεράστιο τουριστικό Λούνα Πάρκ. Η Αθήνα ήταν πάντα μια ζωντανή πόλη και ήταν πάντα μια ζωντανή πόλη γιατί είχε μεικτές χρήσεις. Είχε την ίδια στιγμή που μπορεί να είχε την κατοικία, τη διασκέδαση, τη μικρή βιοτεχνία και πρέπει να διατηρηθεί αυτή η λογική της πόλης. Νομίζω ότι ειδικά... Πώς διατηρείται όμως? Συζήταγα και με τον κύριο Κώστα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή που έχει αυτό το χώρο εδώ. Είναι οικογενειακή η βιοτεχνία αυτή. Από το 1957 μου έλεγε ο πατέρας του, 1983 το πήρε ο ίδιος και το τρέχει μέχρι σήμερα που έχει φτάσει στα 60 του. Πώς διατηρείται σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε μια παγκοσμιοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το όραμα το οποίο περιγράφετε εσείς? Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία έχει αρνητικά αλλά έχει και μερικές θετικές όψεις. Και στις θετικές όψεις είναι το γεγονός ότι προϊόντα τα οποία έχουν δικό τους χαρακτήρα, δική τους ταυτότητα, μπορούν να κερδίζουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το αν επιλέξεις, αν θέλετε, μάλιστα κατά τη γνώμη μας, ήταν και ένα από τα πιο στρατηγικά λάθη που γίνανε μέσα στην κρίση. Ότι η ελληνική οικονομία θα αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα πάνω στη φθηνή, ευέλικτη και κακοπληρωμένη εργασία. Αν είναι αυτός ο δρόμος σου για την ανάπτυξη, θα είσαι πάντα χαμένος. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που αυτό θα μπορεί να το κάνει πιο αποτελεσματικά από σένα. Δηλαδή να έχει ακόμα πιο κακοπληρωμένη και πιο ευέλικτη εργασία. Αν αντιθέτως εσύ υπερασπιστείς. Πολλές από τις συμφωνίες αυτές κλείστηκαν και επί ημερών σας, έτσι. Συμφωνίες σε ποιο κομμάτι? Στο εργασιακό κομμάτι επιμερών μας έγινε μια συνολική αλλαγή σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή και στο κομμάτι της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που νομίζω ότι ήταν ο βασικός πυρήνας επαναθεμελίωσης του εργατικού δικαίου, ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο διαπραγματεύτηκε από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση και αυτό πλέον λειτουργεί, είναι πραγματικότητα. Να δώσω μόνο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στον τουρισμό που πλέον υπάρχει κλαδική σύμβαση σε ισχύ που έχει πρώτο εισαγωγικό μισθό 780 ευρώ, σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος που ήταν 24 ετών και δούλευε με τον υποκατώτατο με 511, είδε αύξηση και πήγε στα 780. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι, όλη η δουλειά που έχει γίνει στο πλαίσιο της αδήλωτης υποδηλωμένης εργασίας, όχι μόνο στο επιχειρησιακό, δηλαδή μέσα από την ενίσχυση της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και στο νομοθετικό, που αν θέλετε μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Και το τρίτο που είναι μπροστά μας θα λήξει μέσα στο Γενάρη με την κατάρρευση του υποκατώτατου και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στο κομμάτι της αδήλωτης εργασίας, τι έχει αλλάξει? Στο κομμάτι της αδήλωτης εργασίας, με όρους αριθμών, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι από το 20% πλέον κινούμαστε λίγο κάτω από το 12%. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Το δεύτερο ποιοτικά σημαντικό κομμάτι είναι ότι φτιάξαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει το στόχο να αποδίδει και δικαιοσύνη απέναντι στον εργαζόμενο που έχει πιαστεί αδήλωτος. Γιατί μέχρι σήμερα, σε μια περίπτωση που εσύ βεβαίωνες την παράβαση της αδήλωτης εργασίας, υπήρχε απλά ένα πρόστιμο προς την επιχείρηση και τίποτα προς τον εργαζόμενο. Ενώ με την καινούργια λογική του προστίμου, με το που ένας εργαζόμενος βρεθεί να εργάζεται αδήλωτος, κατευθείαν ο εργοδότης του χρωστάει 3 μήνες ένσημα, ακόμα και αν είναι 5 λεπτά στην επιχείρηση. Αυτό το βάλαμε ως νομικό τεκμήριο. Και την ίδια στιγμή δίνουμε κίνητρο στον επιχειρηματία ότι θα πληρώσει μειωμένο πρόστιμο μόνο αν προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζόμενου. Μια πολύ σημαντική αλλαγή που κάναμε ήταν στο κομμάτι της υποδηλωμένης εργασίας. Δηλαδή, αυτό το οποίο είδαμε μέσα από τα στοιχεία και μέσα από τους ελέγχους, ότι έχεις πάρα πολλούς εργαζόμενους που μπορεί είτε ψευδώς να είναι δηλωμένοι 2ωρο και 4ωρο, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες, ή σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις όπως τον τραπεζικό τομέα, ανθρώπους που δουλεύουν σχεδόν καθημερινά 10ωρα και 12ωρα, αλλά για κάποιο μαγικό λόγο ήταν πάντα δηλωμένοι 8ωρο. Δηλαδή, αν κάποιος έβλεπε τα επίσημα στοιχεία, πόσες ώρες υπερορίας το χρόνο δηλώνανε οι τράπεζες. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο, με την ψηφιακή αποτύπωση
του χρόνου εργασίας και μέσα από πολύ μεγάλα πρόστιμα, γιατί δεν ήταν μόνο ότι πειράξαμε κάτι στο νομοθετικό πλαίσιο. Ίσως το πιο μεγάλο ήταν το πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια που βάλαμε σε μια περίπτωση που βρήκαμε περισσότερους από 200 εργαζόμενους σε έναν εργασιακό χώρο να δουλεύουν. Τα μηνύματα που μας έρχονται μέσα και από ομοσπονδίες και από σωματεία είναι ότι για πρώτη φορά σε αυτούς τους χώρους πλέον τηρείται το ωράριο. Και όταν γίνονται υπερορίες, αυτές οι υπερορίες είναι δηλωμένες. Και τι σημαίνει δηλωμένες, σημαίνει ότι πληρώνονται κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα, πάμε λίγο και στο κομμάτι της ανεργίας. Όντως έχει μειωθεί η ανεργία? Δεν έχει μειωθεί απλά η ανεργία, έχει αυξηθεί και η απασχόληση. Δηλαδή, με βάση τα επίσημα στοιχεία, τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανένας, η σύγκριση του 2014 με το 2018 δείχνει ότι πλέον σχεδόν 380.000 εργαζόμενοι περισσότεροι εργάζονται. Όχι θέσεις εργασίας, 380.000 περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται. Η ανεργία έχει πέσει περίπου 8% αυτή τη στιγμή. Και η αναλογία, γιατί μία κριτική που ακούγεται πάρα πολύ είναι: μειώνεται η ανεργία, αλλά είναι πλήρης αυτή η εργασία ή είναι μερική απασχόληση? Αν δούμε το πόσο στις νέες θέσεις εργασίας από το 17 στο 88, το 72% είναι πλήρης απασχόληση και μόνο το 28 είναι μερική. Άρα φαίνεται και στα στοιχεία ότι αποκαθίσταται σιγά σιγά και μία αναλογία έχει σταθεροποιηθεί στο 70-30. Να μεταφέρω μια πονηρή σκέψη. Μήπως δεν έχει μειωθεί πραγματικά η ανεργία, αλλά σχετίζεται ακριβώς με αυτό το οποίο συζητάγαμε πριν? Μήπως δηλαδή με τη δήλωση, με την μείωση της εργασίας. Είναι μια ψηφίδα. Μήπως δηλώνουν πλέον τους εργαζόμενους περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν, και τελικώς τα στοιχεία τα οποία εμφανίζουν μείωση της ανεργίας δεν είναι πραγματικά, είναι πλασματικά, γιατί σχετίζονται με το ποιοι ήταν δηλωμένοι και αδήλωτοι πριν? Είναι μια ψηφίδα, αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει το σύνολο της εικόνας. Γιατί ξαναλέω, τα νούμερα, το 380.000 θέσεις εργασίας είναι ένα τεράστιο νούμερο. Αν υπήρχαν 380.000 αδήλωτοι εργαζόμενοι στη χώρα, αυτό θα είχε καταγραφεί στους ελέγχους. Ακόμα και αν δεν είχε καταγραφεί στο απόλυτο ποσοστό, θα έβλεπες μια αδήλωτη εργασία που προσεγγίζει το 40%. Αυτό το στοιχείο δεν υπήρξε. Οπότε προφανώς, ξαναλέω, δεν λέω ότι δεν έπαιξε και ένα ρόλο η εντατικοποίηση του ελεγκτικού έργου, αλλά αντικειμενικά είμαστε σε ένα διαφορετικό οικονομικό κύκλο. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, το καταλαβαίνει ένας άνθρωπος αυτές τις γιορτές, ο οποίος κατέβηκε στο κέντρο και πέρασε και είδε ποια είναι η κίνηση της αγοράς. Νομίζω ότι αποτυπώνεται πλέον ότι υπάρχει ένα διαφορετικό οικονομικό κλίμα και στο κομμάτι της ψυχολογίας, που ειδικά στα ζητήματα της οικονομίας είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Μιλήσατε για την οικονομία στην αρχή. Μιλάγαμε για την Άγγελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνέντευξη τύπου, τα δεδομένα της οικονομίας σήμερα και στο παρελθόν, το 2015, όταν γινόντουσαν οι πρώτες συναντήσεις και θυμόμασταν και εκείνα τις συνόδους κορυφής που κρατούσαν, ξεκίναγαν μεσημέρι και τελείωναν την άλλη μέρα το μεσημέρι. Στη συνέντευξή του εχθές το βράδυ, ο Πρωθυπουργός στο Open είπε ότι η οικονομία είναι το ατού μου. Είναι η οικονομία το ατού του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω πως ναι, αλλά όχι μόνο η οικονομία. Ή αν θέλετε τη γνώμη μου, μέσα στην οικονομία υπάρχει για μένα η πιο βασική κοινωνική μεταβλητή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι η μείωση της ανεργίας. Είναι το γεγονός ότι σχεδόν 380.000 άνθρωποι σήμερα δουλεύουν που δεν εργαζόντουσαν το 2014. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι έχει κλειδώσει πλέον μια δυναμική στη μείωση της ανεργίας, η οποία αποκλιμακώνεται περίπου 2 ή κάτι περισσότερο από 2% το χρόνο. Προφανώς το 18,6 που είναι σήμερα είναι ακόμα ένα πάρα πολύ ψηλό νούμερο. Δεν είναι ένα νούμερο που επιτρέπει πανηγυρισμούς ή εφησυχασμούς. Και γιατί, όπως πολύ έστοχα κάποιος μου είχε πει σε μια ανοιχτή δημόσια εκδήλωση, ότι καλά αυτά που λέτε για τα νούμερα και για το πόσο έχει μειωθεί η ανεργία, αλλά αυτός που είναι άνεργος είναι 100% άνεργος. Και άρα αυτό πρέπει να είναι μια διαρκής υπενθύμηση για το πόσο σοβαρή δουλειά έχει να γίνει ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί όμως να μειώσει ότι το 18,6% σε σχέση με το 26% δείχνει ξεκάθαρο ότι είμαστε πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση. Ότι είμαστε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, σε ένα διαφορετικό πεδίο. Κατά την γνώμη μου, το δεύτερο δυνατό ατού του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τα ζητήματα της οικονομίας και τα ζητήματα της εργασίας, είναι και τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους. Είναι το γεγονός ότι μια χώρα πληγωμένη μέσα στην κρίση κατάφερε να ανοίξει
την δημόσια υγεία σε κάθε ανασφάλιστο πολίτη, ότι καταργήθηκε το 5 ευρώ στα νοσοκομεία, ότι σβήστηκαν περίπου 200 εκατομμύρια χρέη που είχαν συσσωρεύσει ανασφάλιστοι συμπολίτες μας την προηγούμενη περίοδο, που είχε χρειαστεί σε μια έκτακτη ανάγκη να πάνε στο δημόσιο νοσοκομείο. Είναι το κομμάτι της δουλειάς που γίνεται, το στοιχείο της δουλειάς που γίνεται με τα σχολικά γεύματα. Περισσότερα από 150.000 παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν ένα σχολικό γεύμα στο σχολείο. Άρα όλο αυτό το κοινωνικό ψηφίδι. Για να κλείσω το κομμάτι και να φύγουμε παραπέρα στην κουβέντα μας, να κλείσω το κομμάτι που αφορά τη σημερινή σας δράση, το σημερινό σας τίτλο, Υφυπουργός Εργασίας. Ποιο είναι το κομμάτι της δουλειάς σας, αυτό για το οποίο είστε περήφανος, αυτό για το οποίο, να το πω λαϊκά, θα έχετε να πενεύεστε και να το λέτε και που αφήνετε πίσω σας. Και τι είναι αυτό το οποίο θα θέλετε να κάνετε, αλλά στον χρόνο που μείνατε εκεί δεν το καταφέρατε. Είμαι περήφανος και την ίδια στιγμή αισθάνομαι και πάρα πολύ τυχερός που πέρασα από την επιθεώρηση εργασίας. Και λέω πάρα πολύ τυχερός γιατί δεν μπορεί ποτέ να γίνει μια δουλειά μόνο με όρους πολιτικής βούλησης, αν δεν έχει την ομάδα, αν δεν έχει τους ανθρώπους. Και η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υπηρεσία που είχε καταπληκτικούς ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο, που είχαν απαξιωθεί πάρα πολύ από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, έχουν δώσει τον καλύτερο τους εαυτό. Θυμάμαι πολύ καλά την ιστορία όταν είχα πρωτοπάει, όταν είχα πρωτοαναλάβει την επιθεώρηση εργασίας, που μου είχε διηγηθεί ένας επιθεωρητής ότι σε έναν έλεγχο στη βιομηχανική ζώνη του Βόλου τον είχαν λούσει με βενζίνη. Ο εργοδότης τον είχε λούσει με βενζίνη και του είχε πει: αν προχωρήσεις στην κύρωση, εγώ θα σου βάλω φωτιά. Και σκεφτείτε ότι μέχρι να νομοθετήσουμε εμείς ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας, ένα νομικό πλαίσιο προστασίας των επιθεωρητών, οι άνθρωποι ήταν ως ιδιώτης με ιδιώτης οποιαδήποτε αντιπαράθεση, αν τους είχε βγάλει κάποιος όπλο, αν τους είχε απειλήσει. Και άρα θα είμαι πάντα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους ανθρώπους που δούλεψα μαζί στην επιθεώρηση εργασίας. Και την ίδια στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί στο κομμάτι, στο στοιχείο της αντιμετώπισης ανεργίας, μαζί με την Υπουργό, την Έφη Αξιόγλου, για πρώτη φορά σχεδιάσαμε κάποια στοχευμένα προγράμματα για νέους επιστήμονες. Γιατί είχε γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στα πεδία της μακροχρόνιας ανεργίας, το οποίο προφανώς ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, όταν είχες πάρα πολλούς συμπολίτες μας που ήταν μακροχρόνια ανεργοί, μεγάλης ηλικίας, πολύ κοντά στη σύνταξη, που καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα έμπαινε σε ένα τέτοιο πεδίο. Αλλά δεν υπήρχαν στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις για όλο το κομμάτι, για όλο το στοιχείο των νέων επιστημόνων. Και σχεδιάσαμε μαζί μια συνολική παρέμβαση που αφορά περισσότερους από 26.000 νέους επιστήμονες σε μια σειρά από προγράμματα και δράσεις. Ήδη 11.500 από αυτά τρέχουν, δηλαδή είναι στον αέρα και προχωράνε, είτε ένα κομμάτι στο δημόσιο και ένα κομμάτι στον ιδιωτικό τομέα, με πολύ συγκεκριμένες στοχεύσεις και με χώρους έξυπνης εξειδίκευσης στην αγροδιατροφή, στην μεταποίηση. Άρα τους στόχους που είχατε βάλει τους πετύχατε όλους ή έμειναν και κάποιοι ανεκπλήρωτοι? Αυτό το στοιχείο δεν είχε ολοκληρωθεί. Δηλαδή, σε αυτό το στοιχείο ήταν να μπουν ακόμα δύο-τρία κομμάτια για να κλείσει το παζλ. Όμως δεν έχω καμία ανησυχία, γιατί ξέρω πολύ καλά την ομάδα που μένει στο Υπουργείο Εργασίας. Και άρα είμαι σίγουρος ότι μέχρι τον Οκτώβρη, ό,τι ήταν να ολοκληρωθεί σε αυτό το κομμάτι θα έχει ολοκληρωθεί, ξέροντας και εγώ ότι είχα μια μικρή συμβολή. Φεύγουμε παραπέρα. Ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, Νάσος Ηλιόπουλος, σε ποιο γήπεδο πηγαίνει τις Κυριακές? Έχω καιρό να πάω σε γήπεδο, η αλήθεια είναι, αλλά η ομάδα που υποστηρίζω από μικρός είναι η ΑΕΚ. Μάλιστα. Την Αθήνα την έχετε βιώσει, μου είπατε και νωρίτερα, από πιτσιρικάς, γέννημα, θρέμα εδώ. Η Αθήνα την οποία βιώσατε ως πιτσιρικά στη δεκαετία του... Έχω γεννηθεί το 1983. Τη δεκαετία του 80 οι πρώτες αναμνήσεις, τη δεκαετία του 90 με την Αθήνα του 2019 σήμερα. Πόσο διαφορετική, πόσο περισσότερο ή λιγότερο ανθρώπινο είναι αυτό το οποίο βιώνουμε σε αυτή την πόλη σήμερα? Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα απ' όλα για τη γειτονιά μου. Mm-hmm. Για τα Πατήσια, για τον Άγιο Νικόλα, για τα κάτω Πατήσια, σε πόλια Κολονό, για αυτή την περιοχή. Ξακολουθείτε να μένετε εκεί? Εκεί μένω. Έχω μεγαλώσει τον Άγιο Νικόλα. Αργότερα έμενα Εξάρχεια, Αγγίζη, πάλι Εξάρχεια, τώρα ξανά κάτω Πατήσια. Άρα πάντα. Οι πιο καλές αναμνήσεις. Οι πιο καλές αναμνήσεις.
διαφορετική περίοδο. Δηλαδή, προφανώς και. Πείτε τις αναμνήσεις και την ομορφιά τις κάνουν οι παρέες και όχι. Ακριβώς. Δηλαδή, προφανώς και από το Λύκειο υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Προφανώς από τα φοιτητικά χρόνια δεν γίνεται να μην έχεις ωραίες αναμνήσεις. Από τα χρόνια της κρίσης και της οργανωμένης δράσης υπάρχουν άλλες εικόνες πολύ δυνατές, αλλά mm-hmm. που υπάρχουν. Ειδικά αν έχει ζήσει την πόλη, τους αγώνες, κινητοποίησης, πορείες, ό,τι συνέβαινε και ό,τι σήμαινε να είσαι μέσα σε αυτό το κομμάτι. Για να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα, mm-hmm. οι γειτονιές στην περιοχή των Πατησίων είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση γιατί έχουν αφαιθεί και έχουν αφαιθεί σχεδόν συνειδητά από όλες τις δημοτικές αρχές. Δηλαδή το έχω πει πολλές φορές ότι το να μεγαλώνεις σε μια περιοχή σαν τα Κάτω Πατήσια μερικές φορές σου δίνει την εντύπωση ότι δεν είσαι στο Δήμο Αθηναίων. Ούτε καν οριακά στην προεκλογική περίοδο θα περάσουν κάποιοι υποψήφοι από την περιοχή. Την επόμενη περίοδο, όλο το επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα δεις ούτε καν μια πολιτιστική δράση του Δήμου στην περιοχή. Κάτι έστω και μέσα στα Χριστούγεννα, μέσα στις γιορτές που να προσπαθήσει να δώσει ένα χρώμα στην περιοχή. Δεύτερο κομμάτι το οποίο έζησε πολύ έντονα οποιοςδήποτε έχει ζήσει αυτές τις γειτονιές είναι το προσφυγικό ρεύμα και το μεταναστευτικό ρεύμα, mm-hmm. μάλλον από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Πιστεύω ότι είναι προνόμιο να έχεις μεγαλώσει σε ένα σχολείο που να έχεις συμμαθητές, παιδιά ούτε καν δεύτερης γενιάς, παιδιά που ήρθανε και μαθαίνανε τη γλώσσα ενώ έχουν έρθει στο δημοτικό. Ενώ δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα, έχουν γεννηθεί στην Ανατολική Ευρώπη, στην Αλβανία, σε άλλες χώρες και ήρθανε και μπήκανε και ενταχθήκανε σε αυτό το πλαίσιο με όλες τις δυσκολίες που είχε. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι γειτονιές λειτουργήσαν ως χωνευτήρι με την καλή έννοια. Και κατάφεραν και έχουν δημιουργήσει μια καινούργια ταυτότητα που είναι η πραγματική ταυτότητα της Αθήνας. Δηλαδή, η Αθήνα είναι μια ευρωπαϊκή Μητρόπολη, μια Μητρόπολη που πρέπει να είναι περήφανη για την ταυτότητά της και οι μεταναστευτικές κοινότητες είναι κομμάτι αυτής της ταυτότητας και πρέπει όχι. Αυτό δεν το συμμερίζονται όλοι βεβαίως που αναφέρετε. Το ξέρω πολύ καλά γιατί μερικά μέτρα πιο κάτω από τα Κάτω Πατήσια βρίσκεται ο Άγιος Παντελεήμονας. Και προφανώς γνωρίζουμε πολύ καλά τι έχει γίνει στην περιοχή και σε άλλες περιοχές. Αλλά πιστεύω ότι, αν θέλετε, επειδή είμαι και λίγο φύση αισιόδοξος άνθρωπος, πιστεύω ότι πάντα το κομμάτι της αλληλεγγύης λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε σχέση με το φόβο και το μίσος. Επειδή πρόσφατα ήμασταν στην Ιταλία και κάναμε ένα ρεπορτάζ, την άλλη εκπομπή, το Roads, για το πώς πηγαίνει στις ευρωεκλογές η Ιταλία. Ξεκινήσαμε από το Μιλάνο και φτάσαμε μέχρι την Νάπολη κάτω. Που είναι ένας δήμαρχος που δίνει πολύ σημαντικούς αγώνες αυτή τη στιγμή. Αυτό που αποτυπώθηκε στην κάμερα, αυτό που αποτυπώθηκε και έμεινε από τις συνεντεύξεις που κάναμε εκεί, ήταν κυρίως ο φόβος ο οποίος έχει περάσει στον κόσμο σε ό,τι αφορά το διαφορετικό. Αυτό πώς έχει περάσει και στη δική μας κοινωνία και ο φόβος βεβαίως της εκρηκτικής ανόδου της ακροδεξιάς στη γειτονική Ιταλία. Πόσο φοβίζει και αυτό για να αποτυπωθεί και την επομένη των αυτοδιοικητικών σε δήμους όπως ο Δήμος της Αθήνας? Νομίζω ότι το μεγάλο σοκ η Αθήνα το πέρασε την περίοδο 8 με 10. Ήταν το μεγάλο σοκ, ήταν η στιγμή που έγινε η τομή με τη δράση των νεοναζί στην Αθήνα, γιατί mm-hmm. δεν μπορεί να λέμε απλά ένα όνομα. Χρυσή Αυγή, κατά τη γνώμη μας, είναι νεοναζί, έτσι πρέπει να λέγεται και πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και καλό θα ήταν σχετικά σύντομα όλοι οι υποψήφοι για το Δήμο της Αθήνας να κατανοήσουν ότι οι γειτονιές μας στην Αθήνα είναι πιο ασφαλείς χωρίς τη δράση των νεοναζί και της Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι η μεγάλη τομή ήταν την περίοδο 8 με 10 που έγινε η μεγάλη έκρηξη, το τι σημαίνει φόβος, τι σημαίνει πόλεμος ενάντια στο διαφορετικό. Και πιστεύω ότι η Αθήνα παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή έχει καταφέρει να έχει διαμορφώσει ένα μπλοκ ανθρώπων που βέβαια το τελευταίο διάστημα πολύ πιο σιωπηρά μπορεί να στηρίζουν ή να ακολουθούν. Δεν υπάρχει πλέον η δράση που υπήρχε σε αυτές τις γειτονιές. Νομίζω ότι ο δημοκρατικός κόσμος της Αθήνας έδειξε αντανακλαστικά και έδειξε άμυνες. Στον κόσμο, επειδή πλέον είστε υποψήφιος δήμαρχος, επισήμως έχετε πάρει το χρήσμα, είστε ακόμα στο Υπουργείο.
αύριο μεθαύριο, σε 2-3 εβδομάδες, θα κληθείτε να βγείτε και στον δρόμο, πλέον αφήνοντας τα καθήκοντα τα οποία. Να αφήσετε τα καθήκοντα τα οποία ασκείτε σήμερα ως υφυπουργός εργασίας και να ασχοληθείτε πολύ πιο ενεργά και αποκλειστικά με το κομμάτι αυτό της υποψηφιότητας για το Δήμο των Αθηναίων. Μιλήσατε για τα Πατήσια. Okay. Το όραμα κατανοητό. Να αλλάξουν τα Πατήσια, να γίνουν κάπως διαφορετικά. Το κάπως πώς. Ποιος είναι ο τρόπος για να αλλάξει αυτό το πράγμα. Ωραία, ξέρετε κάτι. Τώρα θα ακουστεί λίγο ξύλινο με την έννοια ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά που όλοι θα πούνε. Αλλά το να. Σε αυτές τις γειτονιές το να μιλείς για πράσινο, καθαριότητα και ελεύθερους χώρους δεν είναι ακαδημαϊκή συζήτηση. Είναι όρος αξιοπρέπειας για τη ζωή ενός ανθρώπου. Που μένει εκεί. Ο ελεύθερος χώρος πώς προκύπτει. Ελεύθερος χώρος πρώτα απ' όλα προκύπτει μέσα από την δράση που πρέπει να έχει ο Δήμος και ο κάθε Δήμος, πώς αξιοποιεί πρώτα απ' όλα τη δημοτική περιουσία που έχει. Ο Δήμος της Αθήνας είναι ένας Δήμος που έχει τεράστια δημοτική περιουσία, ακίνητη περιουσία. Άρα τι μου λέτε, ότι αυτή έχει αφαιθεί και δεν αξιοποιείται σήμερα. Όχι μόνο έχει αφαιθεί, αλλά αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Αθήνας έχει επιλέξει να τρέξει έναν διαγωνισμό που θα κοστίσει μάλιστα 7,6 εκατομμύρια ευρώ. Για να προσλάβει σύμβουλο για να αξιοποιήσει αυτή την περιουσία με όρους real estate και όχι με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης. Ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος Αθήνας με αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή είναι μια πρόταση από μια παλέτα που θα μπορούσαμε να βάλουμε εμείς σε μια συζήτηση, είναι ότι με αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ ο Δήμος Αθήνας θα μπορούσε μέσω του ΑΕΔ με ένα ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης να προσλάβει 250 νέους μηχανικούς. Και να φέρουν ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης όλου αυτού του κτηριακού αποθέματος με όρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Τι σημαίνει κοινωνική ανταποδοτικότητα? Πρώτα απ' όλα κατοικία. Να δώσω διαμερίσματα σε νέα ζευγάρια, να κατοικηθούν περιοχές που πρέπει να κατοικηθούν από ανθρώπους, να κάνω κοινωνική κατοικία για ευάλωτες ομάδες, να φτιάξω υποδομές, όπου οι υποδομές μπορεί να είναι από ένα χώρο πρασίνου ή μια παιδική χαρά ή έναν παιδικό σταθμό, mm-hmm. που απουσιάζουν αυτή τη στιγμή από το Δήμο της Αθήνας και όπου επιλεγούν και εμπορικές χρήσεις, τα έσοδα από αυτές τις εμπορικές χρήσεις να γυρίσουν στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο πολύ συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου κάθε Δήμος το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να αναβαθμίσει τη σχέση του πολίτη με το δημόσιο χώρο. Χρειαζόμαστε μια, ας μου επιτραπεί η φράση, αν και μια λέξη είναι λίγο φορτισμένη, μια δημιουργική ανακατάληψη του δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Και αυτό περνάει μέσα και από τον ελεύθερο χώρο, περνάει μέσα και από τον πολιτισμό, περνάει μέσα και από την αισθητική που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά δεν είναι καθόλου μικρά και λείπουν αυτή τη στιγμή, ειδικά από τις γειτονιές της Αθήνας. Για να σας πω σε μια άλλη γειτονιά. Είναι γενική η περιγραφή που μου δίνετε. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει και για εδώ, αλλά εδώ που βρισκόμαστε, mm-hmm. στο Ψηρή, μια περιοχή η οποία τη δεκαετία του 80 δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή που έχει σήμερα. Η περιοχή αναπτύχθηκε, ωστόσο οι υποδομές δεν ήταν τέτοια που να μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την ανάπτυξη. Εδώ τι αλλάζει ένας Νάσος Ηλιόπουλος? Το βασικό πράγμα, η συζήτηση για τις υποδομές είναι καθολική σε όλο το Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, αν κάποιος μου ζήταγε σε μία φράση να πω πού θα μπορούσε να αποτυπωθεί η αποτυχία της Δημοτικής Αρχής, είναι το γεγονός ότι από το τεχνικό πρόγραμμα, από τα 42 εκατομμύρια που είχε προϋπολογίσει ο Δήμος, γίνανε έργα μόνο 2 εκατομμυρίων. Άρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για. Η συζήτηση για υποδομές είναι συνολική για όλη την πόλη. Είναι συνολική για όλη την πόλη. Και αν θέλετε, βάζει και άλλα ερωτήματα. Γιατί πρέπει να πούμε τι σημαίνει σήμερα μια βιοκλιματικά βιώσιμη πόλη. Πρέπει να πούμε σήμερα πώς μια Αθήνα, που είναι Ευρωπαϊκή Μητρόπολη, πώς οργανώνεται απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τι υλικά χρησιμοποιεί μια πόλη, ποια είναι τα φιλικά υλικά προς τους πολίτες, με βάση τα οποία πρέπει να μιλήσουμε για πεζοδρόμια, δρόμους, δημόσια κτίρια. Και είναι τουλάχιστον εξοργιστικό όταν έχεις το πλεονέκτημα να έχεις, παραδείγματος χάρη, την αρχιτεκτονική στο κέντρο της πόλης, και άρα όλο το επιστημονικό βάρος, όλη την επιστημονική εμπειρία, όλη την επιστημονική κατάρτιση που μπορεί να σου φέρει μια τέτοια σχολή. Αντί να συζητάμε μαζί με αυτή τη σχολή, μαζί με το επιστημονικό προσωπικό της σχολής, πώς μπορούμε να επανασχεδιάσουμε την πόλη, πώς μπορούμε να την κάνουμε πιο φιλική, πιο ανθρώπινη, να αντιμετωπίζουμε την αρχιτεκτονική, για να κάνω μια γέφυρα με την προηγούμενη συζήτηση, απλά ως ένα πρόβλημα ασφάλειας που μάλλον θα έπρεπε να φύγει η αρχιτεκτονική από το κέντρο, να πάει κάπου αλλού, και όλη αυτή η συζήτηση που διαρκώς ανοίγει, κλείνει, επανέρχεται. Αυτή η πόλη έχει πλεονεκτήματα. Έχει πλεονεκτήματα και πρέπει να τα κινητοποιήσει αυτά τα πλεονεκτήματα για να αλλάξει. Αλλά για να το κάνει αυτό, πρέπει να σπάσει μια λογική μιζέρια και φόβου. Αν μείνει σε αυτή τη λογική, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα μιας συμμαχίας, μιας συνεργασίας στην επομένη των εκλογών με όποιες δυνάμεις προκύψουν σε αυτή την εκλογική απόφαση των δημοτών της πόλης.
Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή όταν έχω πει ότι θεωρώ την απλή αναλογική μια τεράστια ευκαιρία για την δημοτική, για την τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήταν πολύ μεγάλη ασυνέπεια να πω ότι την επόμενη μέρα εμείς δεν μιλάμε με κανέναν, δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν και να περιγράψω ένα πλαίσιο μονολιθικό δημοτικής κομματικής καθαρότητας. Προφανώς υπάρχει ένα όριο. Και αυτό το όριο είναι ότι καμία συζήτηση με τους νεοναζί ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε πουθενά. Καμία συζήτηση σημαίνει ότι δεν συζητάμε μαζί τους, δεν συνδιαλεκόμαστε, δεν μπαίνουμε στην ατζέντα τους, στα ερωτήματά τους και τις προτεραιότητές τους τόσο κάθετα και απόλυτα. Μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, η ανοιχτή πόλη και εμείς δεν έχουμε τη λογική τα πράγματα στην πόλη να πηγαίνουν άσχημα για να έχουμε κάτι να γκρινιάζουμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, και σήμερα καταθέτουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Υπάρχουν σήμερα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 7. Μην μου το συνεχίσετε. Μία ανωτελεία θα βάλετε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επανέλθουμε θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα δούμε τις συνεργασίες, θα δούμε τι μπορεί να προκύψει την επόμενη μέρα και ποια είναι και τα μεγάλα ζητήματα τα οποία οριοθετείτε προσωπικά πλέον σε ό,τι αφορά το Δήμο της Αθήνας. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι.